Πάντα, όπως ξέρουμε όλοι μας, το μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά. Συνήθως, αν όχι πάντα. Έτσι έγινε και στην περίπτωση του καλεσμένου μου, του διαχρονικού μου φίλου, του εξαίρετου αυτού Έλληνα τραγουδιστή, του Γιάννη του Πετρόπουλου. Γεια σου, Γιάννη. Καλησπέρα, Κώστα μου. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ σε ευχαριστώ που ήρθες. Το λέω αυτό διότι η μητέρα του Γιάννη ήταν η ψήφωνος στην λυρική σκηνή και ήταν αυτή η οποία είδε στο παιδάκι της ότι έχει ένα ταλέντο, μια καλή φωνή και λίγο πολύ το πήρε από το χεράκι και το πήγε στο οδείο για να γίνει τραγουδιστής. Με δασκάλα μάλιστα την μεγάλη Ισμήνη Ιπολίτου. Εσύ ήθελες να γίνεις τραγουδιστής ή η μαμά Όχι. ήταν αυτή η οποία σε πήρε και σε πήγε. Δεν ήθελες, ε? Δεν ήθελα. Τι ήθελες να γίνεις δηλαδή? Δεν ξέρω. Τι σκεφτός? Από 14 χρονών εγώ ήθελα να γίνω πιλότος. Και εγώ το ίδιο. Και ξαφνικά εκεί πέρα που ακούγαμε ραδιόφωνα, σιγοτραγουδούσα και εγώ, ξέρεις, ναι. τότε εκείνη τις εποχές, ήταν τα ραδιόφωνα μετέδιδαν μέσα από νυχτερινά κέντρα διάφορους τραγουδιστάς, την Πελίντα, το Δήμα, ξέρεις, και σιγοτραγουδούσα και τα τραγούδια τους. Δεν έδινα σημασία. Κάποια στιγμή η μητέρα μου έμαθα εκ των υστέρων ότι με κρυφά ακούγε και πήγε και είπε στον πατέρα μου ότι... Το παιδί έχει ταλέντο. Ναι, έχει φωνή. Πρέπει να τον πάω στη δασκάλα μου. Η δασκάλα της ήταν η κυρία Ιπολίτου και η μητέρα μου ήταν η ψήφωνος στη λυρική σκηνή. Και πήγα στη δασκάλα, με πίεση πήγα στη δασκάλα της, όπου εκεί πήρα διάφορα πράγματα και πολλά γεγονότα. Η δασκάλα της σαν να με υιοθέτησε. Με νόμιζε ότι είμαι το παιδί του παιδιού της. Τελικά πότε σε κέρδισε το τραγούδι και σταμάτησες να ονειρεύεσαι να γίνεις πιλότος? Αλλά ενώ να σε κερδίσει ουσιαστικά, ναι. όχι διότι σε πήγε η μαμά σου και ναι. έμαθες. Είχα εξέλιξη όσον αφορά σπουδάζοντας στο ελληνικό οδείο με τη δασκάλα μου, όπου εκεί πέρα πηγαίναμε και τραγουδούσαμε σε διάφορες ματινέκια για τις εξετάσεις μας στον Παρνασσό, στην αίθουσα του Παρνασσού. Mm-hmm. Έχω τραγουδήσει τόσες πολλές φορές στον Παρνασσό που αν μου λέγανε να ξαναπάω τώρα πάλι εκεί θα πάω τότε που κάναμε τις εξετάσεις. Και άρχισε να κινείται ένα ενδιαφέρον διότι είχα χειροκροτήματα και άρχισε να μ' αρέσει. Mm-hmm. Έβγαλα το οδείον, έφτασα μέχρι την αντίστοιξη και στα θεωρητικά μαθήματα, έκανα λυρικό τραγούδι, διότι η τέχνη του τραγουδιού είναι μία. Αλλά το πώς την εκφράζεις είναι άλλο. Τοποθέτηση φωνής, αναπνοές κτλ. Μέχρι που λέω τώρα τι θα κάνω, έδωσα εξετάσεις στην ΕΡΤ, όπου και πέρασα... Μπράβο. Και έγινες τραγουδιστής στην ΕΡΤ. Ναι, έγινα τραγουδιστής στην ΕΡΤ. Τραγουδούσα με την ορχήστρα της ΕΡΤ. Εκείνη την εποχή έπρεπε για να τραγουδάς στην ΕΡΤ, μπορούσες να πας και στα φεστιβάλ. Διότι έπρεπε να τραγουδήσεις με τη μεγάλη ορχήστρα. Βλέπω, σε βλέπω εδώ πέρα στο Φεστιβάλ Τραγουδιού, όπου πήρε 7 βραβεία ερμηνείας, ναι. 3 τρίτα βραβεία και το πρώτο βραβείο του 1971. Ναι. Και το παλιό κανόνι. Πήγε μετά στο Φεστιβάλ Βαρκελόνης, τρίτο βραβείο. Ναι. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής πράγμα. Ο Γιάννης Πετρόπουλος, καταρχήν, έχει μια ποιότητα σαν άνθρωπος και σαν καλλιτέχνης και ένα ήθος που εμένα είναι πραγματικά έτσι, προκαλεί ενδιαφέρον. Και δεν είναι η πρώτη φορά που τον έχω καλέσει σε εκπομπή μου, τον έχω καλέσει και άλλες, σε άλλες εκπομπές. Θα το κάνω αυτό, κυρίες και κύριοι, γιατί εγώ πιστεύω ότι στην εποχή που ζούμε, σε αυτή την αναμόχλευση φωνών, τραγουδιών, ό,τι υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, τέτοιοι άνθρωποι και τέτοιοι καλλιτέχνες πρέπει να προβάλλονται. Γιατί είναι ένας φάρος. Είναι από τους πιο μορφωμένους τραγουδιστές. Και είναι από τους τραγουδιστές και καλλιτέχνες οι οποίοι θύτευσαν, ήταν παιδιά μεγάλων Ελλήνων μουσικών. Όπως είναι ο Κατσαρός, όπως είναι όλοι αυτοί. Ο Μίμης ο Πλέσας, ο Γιγαντιάδης, ο Γιώργος ο Μουζάκης. Ο Μουζάκης κλπ. Έχει λοιπόν δουλέψει, έχει καθοδηγηθεί, έχει μάθει δίπλα σε αυτά τα ιερά τέρατα της ελληνικής μουσικής. Και ένα ερώτημα που θέλω να σου κάνω. Τα σημερινά παιδιά, ρε παιδί μου, που βγαίνουν στο τραγούδι. Πού μπορούν να ακουμπήσουν εσείς, η δική σας γενιά ακούμπησε σε όλους αυτούς τους μεγάλους. Σήμερα πού μπορούν να ακουμπήσουν τα παιδιά αυτά? Διότι δεν υπάρχουν με την έννοια. Εντάξει, υπάρχει ο Πλέσας, ο Κατσαρά, αλλά έχουν κάνει την πορεία τους, έτσι δεν είναι.
Θα σου πω το εξής, ότι υπάρχουν υπέροχες φωνές, αυτές που μεταδίδονται από τα κανάλια, ξέρω, τα voice κτλ. Ναι, ναι, ναι. Όμως, αυτές οι φωνές τις εκμεταλλεύονται και τα ξεμυαλίζουν τα παιδιά και ακολουθούν το δρόμο του τραγουδιού. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν περιθώρια για δυσκολεύει πάρα πολύ η καριέρα τους και ξεμυαλίζονται τα παιδιά και χάνουν χρόνο από άλλα πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να ασχοληθούν. Ένα πράγμα ήθελα να πω πάντοτε και το έλεγα, ότι είναι πολύ ωραίο να ασχοληθείς με το τραγούδι, αρκεί να μην το έχεις ανάγκη να ζήσεις. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει εσύ πρώτα... Εσύ δεν το έχεις ανάγκη να ζήσεις, το τραγούδι. Εγώ ήμουν τυχερός. Κατάφερες να, να μην επιβιώνεις. Έκανα τις σπουδές μου, ήμουνα στην... στο ΣΥΡΙΖΑ που λένε, ναι. Στο τραγούδι, στο ελαφρό, στο νέο κύμα και στο κλασικό τραγούδι. Μάλιστα. Εκεί πάντοτε ήμουνα στην κόψη. Ναι, ναι. Τα ζήσα όλα. Αλλά ήμουνα μικρός και είχα περιθώρια. Έκανα τις σπουδές μου, πήγα στα ραδιόφωνα, πήγα στα φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, πήγα στα διεθνή φεστιβάλ. Ήταν ένας άλλος αγώνας. Και τότε και εκείνη την εποχή ήταν τόσο πολύ πιο δύσκολη που ακόμα δεν είχαμε παπούτσια. Τα παπούτσια που φοράγαμε με τις σόλες, βάζαμε χαρτόνια για να μην βρέχονται τα ποδαράκια μας. Αλλά είχαμε πάντοτε μια αισιοδοξία ότι κάτι θα γίνει, ότι έχουμε μια προοπτική. Γινόταν αγώνα. Ποιες ήταν οι καλύτερες στιγμές σε όλο αυτό το ταξίδι που έκανες στο ελληνικό τραγούδι? Ποιες ήταν οι καλύτερες στιγμές πέραν από τα βραβεία στη Θεσσαλονίκη, ναι, και στο εξωτερικό? Θυμάσαι κάτι που πραγματικά έτσι να σε έκανε απόλυτα, απόλυτα ευτυχισμένο μέσα από το τραγούδι, μέσα από τη δουλειά που έκανες? Θα σου πω ένα περιστατικό που έγινε προχθές. Προχθές? Ναι. Mm-hmm. Θα σου πω ένα δείγμα. Mm-hmm. Πήγα και άκουσα το Γιάννη Πάριο. Με το Γιάννη Πάριο έχω τραγουδήσει 7 τραγούδια σε ένα δίσκο που του ζήτησα ένα και μου έδωσε 7. Και τραγούδησε και μαζί μου, και όταν γράφαμε τα τραγούδια ήταν στο στούντιο και ίδρωνε και είχε αγωνία για να πώς θα πω τα τραγούδια. Και προχθές του είπα το εξής, πήγα και τον είδα έτσι, με αγκάλιασε, γέλαγε, ήταν γελαστός και ευτυχισμένος που με είδε. Και του λέω, ρε Γιάννη, εγώ σου ζήτησα ένα τραγούδι, εσύ γιατί μου έδωσες 7. Ξέρεις τι μου είπε? Και το θυμήθηκε προχθές. Μου λέει, γιατί δεν έχεις προκαλέσει ποτέ. Mm-hmm. Και αυτή την απάντηση ήταν σαν να είχα πάρει ένα παράσημο και το έβαλα στο πίσω πέτο, πίσω από το πέτο μου, που δεν φαίνεται. Mm-hmm. Δηλαδή, τέτοια πράγματα που είναι στιγμές... Είναι αυτό που σας έλεγα λίγο πριν. Υπάρχει μια ποιότητα στον άνθρωπο, υπάρχει μια σεμνότητα, μια ταπεινότητα. Μεγάλος τραγουδιστής, έχει κάνει μεγάλη καριέρα. Έτσι. Δηλαδή, οι δικές μας γενιές και οι πιο νέοι τον θυμούνται πάρα πολύ καλά. Μπορεί να μην τον θυμούνται, να μην τον ξέρουν τα πιτσιρίκια των 20 ετών, αλλά ο Γιάννης Πετρόπουλος έχει κάνει μεγάλη καριέρα. Αλλά έχει αυτή την ποιότητα και αυτή την σεμνότητα που ακολουθεί, που είδατε τώρα τι είπε, πίσω από το πέτο μου όμως, να μην φαίνεται. Αλλά αυτή είναι και η μεγάλη, για τον Γιάννη Πάριο θα πω τώρα, αυτή είναι και η μεγάλη καλλιτέχνη και οι μεγάλοι άνθρωποι. Ο Γιάννης ο Πάριος είναι πραγματικά μεγάλο. Θα συμβούλευα να πάει να τον ακούσεις. Θα δεις ένα άλλο πράγμα. Mm. Ο κόσμος να χειροκροτεί, να τραγουδά μαζί του. Είναι διαχρονικός. Τι να σου πω, ρε παιδί, το είδα και... Λέω, ήταν σαν τον Αζναβούρ που όταν έβγαινε στην πίστα ήταν γίγαντας. Ξέρεις κάτι, Γιάννη, θα σου το ρωτήσω αυτό, γιατί με τον Γιάννη έχω κουβεντιάσει εγώ πολλές ώρες με τον Πάριο. Ο Γιάννης έχει μια μοναξιά μέσα του. Και γι' αυτό και ψάχνεται και θέλει συντρόφους δίπλα του συνέχεια και κάποιους ανθρώπους, και ιδιαίτερα όταν είναι στην Πάρο. Αυτή η μεγάλη επιτυχία, και αυτό αφορά και σένα, ναι, η μεγάλη επιτυχία στο τραγούδι, στο θέατρο, στο κινηματογράφο, παντού, οδηγεί σε μια μοναξιά τελικά. Εσύ το έχεις νιώσει αυτό? Διότι δίνεται μεγάλο, πολλά γκάζια στην καριέρα σας, να κάνετε πολλά πράγματα και να είστε επιτυχημένοι, και εκεί πέρα κάπου ξεχνάτε τον Γιάννη, τον Πετρόπουλο σαν άνθρωπο. Όχι, ο Γιάννης καταρχήν ήταν πιο δημιουργός από μένα, είχαν και οικογένεια, έκανε παιδιά, εγώ δεν έκανα παιδιά.
Όχι, είμαστε ευγνώμονες. Δηλαδή, εγώ νιώθω ευγνώμων για αυτό που έχω αποκομίσει και ας μην έγινε ο Πάριος. Ο Πάριος όμως δημιούργησε οικογένεια, ήταν δημιουργός. Έγραφε τραγούδια, τραγουδούσε τραγούδια, έκανε παιδιά, μεγάλωνε παιδιά και ήταν... Εσάς σου λείπει ένα παιδί τώρα? Μου λείπει ένα παιδί. Και ποιος δεν θα ήθελε να έχει ένα παιδί? Αλλά δεν πειράζει. Και... Το έχεις αποδεχθεί? Το έχω αποδεχθεί. Προσπαθήσαμε να κάνουμε παιδιά. Να σου πω ένα περιστατικό τώρα, το έλεγα έξω. Εγώ με τη γυναίκα μου δεν κάναμε παιδιά. Αλλά όταν έγινε η εισβολή στην Κύπρο, mm-hmm. πήγαμε από ένα ορφανοτροφείο και πήραμε ένα κοριτσάκι από τα φιλιά Μόρφου και κάθισε μαζί μας 8 χρόνια. Αυτό το κοριτσάκι μετά βρεθήκαν οι γονείς του, μας έφυγε. Τώρα έχει βρεθεί στη ζωή μου ένα κοριτσάκι το οποίο έμεινε 10 χρόνια μαζί μας εκεί στην Κινέτα και με το Μουζάκι και είναι θεία μου, θεία μου, θεία μου. Εγώ θα σε φροντίζω. Εγώ, αφού πέθανε η γυναίκα μου, με βρήκε και αυτό το κοριτσάκι τώρα είναι δικαστή, είναι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Mm-hmm. Και δηλαδή, σαν να μου έστελνε ο Θεός μερικά δώρα. Ας μην έκανα παιδιά. Τη νιώθεις σαν κόρη σου? Ναι, είναι ένα τι να σου πω τώρα. Ένα κοριτσάκι που έμεινε μαζί μας 10 χρόνια, έζησε, πέρασε τα παιδικά του χρόνια. Μπράβο, Γιάννη. Το είχαμε Μπράβο. Πάρει από κάπου Μπράβο. Και μεγάλωσε μαζί μας. Μπράβο. Και... Είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Ήταν ορφανό το κορίτσι αυτό, δεν είχε γονείς? Είχε μια μαμά, αλλά είχε 9 αδέρφια και βεβαίως ήταν δύσκολα τα χρόνια εκεί. Είναι πολύ σημαντικό, ξέρεις, στην πορεία ενός ανθρώπου όταν είναι και μικρό παιδάκι, πότε το ανέλαβες, πότε, πόσο ήταν τότε το ανέλαβες? 8 και έφυγε 17. 8 και έφυγε 17. Όταν λοιπόν ένα κορίτσι, ένα γόρι δεν έχουν γονείς ή έχουν γονείς αλλά που είναι ακατάλληλοι ίσως κλπ. Είναι πολύ, πάρα πολύ σημαντικό το να βρεθούν δύο καλοί άνθρωποι να το πάρουν και να το φτάσουν κάπου. Τι κλαις τώρα, ναι, να το έχεις γεννήσει, ναι, και ναι, να το έχεις δημιουργήσει. Και είναι και πιο ωραίο και είναι πιο καλά τώρα. Είναι... Το ξέρω βιωματικά. Και μου ήρθε ένα δώρο, ας πούμε, εκεί που δεν το περίμενα, σαν να μου το έχει στείλει η γυναίκα μου. Το ξέρω βιωματικά. Γιατί και εγώ είμαι ένα τέτοιο παιδί, εννοώ. Δεν είναι όχι. Α, ναι. Ναι, βέβαια, ένα τέτοιο παιδί. Λοιπόν, μ' αρέσει να κουβεντιάζει μαζί του. Μ' αρέσει που έχει λευκά μαλλιά. Γουστάρω πάρα πολύ. Και όπως βλέπετε και εγώ το έχω αφήσει, ποτέ μου δεν τα έχω βάψει. Γιατί αυτό το κονταροχτύπημα με το χρόνο, να βάφουμε τα μαλλιά μας κομμωδινή, κατήμαυρα, κόκκινα, ξανθά, είναι για μένα, δεν είναι ρατσιστικό αυτό θα πω, αλλά πραγματικά εμένα μου αλλοιώνει την εικόνα του ανθρώπου και του άντρα που έχω απέναντί μου. Και όταν βλέπω έτσι τύπους, καλλιτέχνες, θέλει να περνάει στον κόσμο, θέλει να φαίνεται νέος άνθρωπος. Δεν τον ενδιαφέρει όμως, γιατί το άστρο του μαλλί δεν τον καθορίζει σαν άνθρωπος. Δεν καθορίζει πόσο είναι ο Γιάννης, ούτε εμένα, ναι. Ξέρεις τι με βοήθησε σε αυτό? Κάποιες στιγμές έκανε κάποιες αντάβιες. Αυτό το κοριτσάκι, λοιπόν, τώρα που ήρθε, με προβλημάτισε με μια ερώτηση που μου έκανε. Γι' αυτό και έγινε έτσι. Θείε, γιατί απαρνείσαι τον εαυτό σου? Έτσι. Πολύ δηλαδή, σωστά. Μπήκανε μέσα στο... Στο κεφάλι πράγματα. Στο λέω, γιατί το κάνω αυτό? Στο μίξερ του κεφαλιού. Ναι, ναι. Και λέω, γιατί το κάνω αυτό? Παίρνω περισσότερα? Γίνεται τίποτα? Χάνω 2,5 ώρες στο κομμωτήριο και χάνω το χρόνο μου για να... Μήπως θα είμαι καλύτερος ή θα κάνω μεγαλύτερη επιτυχία? Έτσι. Τώρα νιώθω πιο καλά και έχω και πιο μεγάλη επιτυχία. Και εγώ νιώθω πάρα πολύ καλά, φίλες και φίλοι. Πραγματικά νιώθω πάρα πολύ καλά που έχω άστρα μαλλιά και δεν με ενδιαφέρει όταν τα βάφω, όπως κάτι άλλο γελεί. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, θα ήθελα να ακούσουμε τον Γιάννη. Ξεκινήσουμε να τον ακούσουμε, δεν θα μας πει μόνο ένα τραγουδάκι, γιατί έχει μια πολύ ωραία φωνή και γιατί είναι και φίλος καλός και θέλω να τον ακούσω. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Γιάννη Πετρόπουλο. Τα λόγια που σου λέω είναι πολύ απλά.
Μα έχει σημασία που είναι αληθινά. Ζωντανέψες αισθήσεις που ήταν νεκρές κι ήρθες να μου χαρίσεις υπέροχες στιγμές. Η θρησκεία μου είσαι εσύ, είσαι όλη η γη, είσαι ουρανός, είσαι εσύ το φως που με οδηγεί. Η θρησκεία μου είσαι εσύ, είσαι όλη η γη, είσαι ουρανός, είσαι εσύ το φως που με οδηγεί. Αυτό το καλοκαίρι μας ήθελε μαζί, μέσα σε λίγες μέρες ζήσαμε μια ζωή. Κι αν έρθει ο χειμώνας, γλυκός θα είναι κι αυτός, αφού για μένα θα είσαι εσύ ο ουρανός. Η θρησκεία μου είσαι εσύ, είσαι όλη η γη, είσαι ουρανός, είσαι εσύ το φως που με οδηγεί. Η θρησκεία μου είσαι εσύ, είσαι όλη η γη, είσαι ουρανός, είσαι εσύ το φως που με οδηγεί. Είχες την τύχη, όπως και εγώ είχα την τύχη στη δημοσιογραφία, είχες και την τύχη εσύ στο ελληνικό τραγούδι, να ζήσεις μια χρυσή εποχή που υπήρχαν σημαντικά ονόματα. Από το Μίκη Θεοδωράκη στο πολιτικό τραγούδι μέχρι Λέσσα, Γνατιάδη, Κατσαρό κλπ. Αυτή η εποχή χάθηκε οριστικά και αν χάθηκε, τι έχει αφήσει πίσω της. Η μεγαλύτερη γνωμοσύνη στη ζωή μου και στον Πανάγαθο, στο Θεό, στο Δημιουργό, στο Σύμπαν, όπου θέλεις, είναι ότι επιβίωσα ανάμεσα σε ιερά τέρατα της εποχής. Βέβαια. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι που εγώ βγήκα για να τραγουδήσω, δεν παίζονται. Ούτε οι εταιρείες δίσκων παίζονται μεταξύ τους, γιατί εγώ, όταν με ζήτησε ο Φίλιππος από Παπαθεοδόρου και δεν πήγα μετά το φεστιβάλ, και τώρα όταν με βλέπει μου κάνει κάτι τέτοια, του λέω και αυτό είναι ένα παράσημο που έχω του Φίλιππα του Παπαθέρου, Θεοδόρου που με επέλεξε και τον αγαπώ πάρα πολύ και το κρατάω, ότι εγώ επέλεξα τον άνθρωπο που έκανε τομή στο ελληνικό τραγούδι και αυτός ήταν ο Πατσιφάς. Λύρα. Στη Λύρα. Ο Φίλιππας ήρθε μετά. Αλλά εγώ είχα επιλέξει τη Λύρα διότι το νέο κύμα ήταν το μίστο ελληνικό τραγούδι και λέω αυτό που πέτυχε αυτός ο άνθρωπος είναι κατόρθωμα. Με το σπανό και με όλα αυτά τα πράγματα. Που δεν ήμουν εγώ του νέου κύματος. Ναι. Εγώ το νέο κύμα το πρόλαβα στο τέλος του. Εγώ ξεκίνησα με την Πόπη την Αστεριάδη στην Πλάκα και είχαμε πιανίστα τον Νίκο Γινατιάδη. Που μετά έγινε ο Μέντοράς από που έγινε. Μετά έγραψε τα τραγούδια και το πρώτο τραγούδι που τραγούδισα σε δίσκο στη Λύρα ήταν του Νίκου Γινατιάδη. Και από εκεί και πέρα είπα 30 του Νίκου Γινατιάδη και ο Νίκος Γινατιάδης μας ανέδειξε και ανέδειξε πολλούς τραγουδιστές. Είναι ένας άλλος μεγάλος μαθητός. Έκανε μεγάλη καριέρα. Έφυγε πριν από λίγο καιρό, ναι. Αλλά έχει αφήσει πίσω του έργο πολύ σημαντικό. Ναι, και θα έπρεπε να το πούμε αυτό, διότι έκανε μεγάλη πορεία στην Ευρώπη, στην Ολλανδία, έκανε ιστρουμέντα, έκανε με ορχήστρες μουσική. Τραγουδήθηκε από τον Ασναβούρ, τραγουδήθηκε από την Ανά Μούσουρη, τραγουδήθηκε από τον Χούλιο Ιγκλέσιας. Τραγουδήθηκε πολύ και
Και πολλοί Έλληνες τραγουδιστές το αναδείχθηκαν από αυτόν. Για πάμε σε κάτι έτσι πιο live style. Ήσουν, και είσαι δηλαδή, αλλά εντάξει. Ήσουν ένας ωραίος άντρας τότε. Ήσουν ένα ωραίο παιδί. Όπου έβγαινε, τα γαλάζονται σε ματάκια, μια χαρά. Πώς αντιμετωπίσεις τις θαυμαστριές σου, οι οποίες προφανώς σε κυνηγάγανε και σου δημιουργούσαν ζητήματα. Καταρχήν, πόσα χρόνια είσαι παντρεμένος, παιδί μου? 46 χρόνια. Έλα, ρε φίλε. 46 χρόνια από μικρό παιδάκι. 46 χρόνια. Έμεινα μαζί της και ήθελα να φύγω εγώ και όχι αυτή. Έλα, ρε Γιάννη. Πολύ, πολύ συγκινητικό. Γιατί όταν έφευγε, πολύ τρυφερό. Λέω, Θεέ μου, πάρε με μένα. Αλλά ποτέ, πίστεψέ με, σου δίνω το λόγο της τιμής μου, δεν είχα καταλάβει ποτέ ότι εμφανισιακά ήμουνα αυτό που λες. Ποτέ, γιατί δεν έδωσα ποτέ σημασία. Σε αυτό που έδινα σημασία ήταν να είναι η φωνή μου καλή, γιατί έχω κάνει αυτές τις σπουδές, και να μην είμαι τσαλακωμένος. Να βγαίνω καθαρός, να βγαίνω με τα κουστούμια μου, με τα παπιονάκια μου. Ναι, θυμάμαι, είσαι ένα άψογος. Μόνο αυτό. Άψογος. Τώρα, αν είχα μια εμφάνιση, δεν την είχα πάρει χαμπάρι και δεν έδινα ποτέ σημασία. Δεν μας κάτι, 46 χρόνια με αυτή τη γυναίκα που ήσουν, πώς σε βοήθησε. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες στη ζωή μου ήταν με αυτή τη γυναίκα. Μόνο αυτό θυμάμαι, δεν θυμάμαι άλλα πράγματα. Γιατί αν υπήρχαν και κάτι, τα έχω ξεχάσει. Εδώ έζησα με αυτόν τον άνθρωπο και λέω, Θεέ μου, τραγούδισα στο εξωτερικό, τραγούδισα στα φεστιβάλ, έκανα δίσκους, όλα γίνανε με αυτή τη γυναίκα. Σου κόστησε πολύ η... Εφόσον σου είπα, ήθελα να φύγω εγώ. Πότε έφυγε? Πριν από 4 χρόνια και 8 μήνες. Το έχεις ξεπεράσει? Τώρα έχω γιατί αρχίσει. Γιατί η ζωή συνεχίζεται, ναι, Γιάννη. Ναι, ναι. Είναι σκληρό αυτό που λέμε, αλλά πρέπει να κάνεις και εσύ πράγματα. Ναι, προσπαθώ. Λοιπόν, ο Γιάννης ο Πετρόπουλος, πέραν της τραγουδιστικής του δραστηριότητας, έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα κοινωνική και πολιτική δραστηριότητα, με την έννοια ότι ενδιαφέρεται για σημαντικά ελληνικά ζητήματα, όπως είναι η Κύπρος, όπως είναι η Θράκη, όπως είναι όλα αυτά που ζούμε τον τελευταίο καιρό. Θέλω λιγάκι να τον, όπως είναι η ελληνική ομογένεια. Θέλω λιγάκι λοιπόν να τα δούμε αυτά, Γιάννη, μαζί σου, αφού ακούσαμε όμως ένα ακόμη τραγούδι από σένα. Πάμε λοιπόν.
Μπράβο, Πάνο. Ο Γιάννης Πετρόπουλος, λοιπόν, όπως έλεγα και λίγο πριν, είναι ευαίσθητος σε ελληνικά ζητήματα, σε ελληνικά προβλήματα. Και την ευαισθησία σου αυτή την έχει δείξει πολλές φορές. Ας ξεκινήσουμε με τον ελληνισμό της ομογένειας. Έχει προσκληθεί σε πάρα πολλές χώρες. Για φιλανθρωπικούς σκοπούς, Αμερική, Αυστραλία κλπ. Υπάρχει διαφορά. Λένε ότι οι καλύτεροι Έλληνες είναι οι Έλληνες που ζουν έξω και όχι στην Ελλάδα. Είναι έτσι. Δεν το έχει ζήσει αυτό. Δεν μπορείς να φανταστείς. Δεν μπορείς να φανταστείς τι νιώθουν. Δηλαδή βλέπουν Έλληνα τραγουδιστή, ας πούμε, και τον αγκαλιάζουν, νομίζω ότι ήρθε ένα συγγενής τους. Σου δίνουν δώρα. Πήγα στο Johannesburg και έφυγα με χρυσές λίρες, ζεράν, πώς τα λένε αυτά, χρυσά. Ναι. Δηλαδή, με είχαν γεμίσει με δώρα, να μου χαρίσουν, να μου χαρίσουν. Και το έχω ζήσει, το έχω βιώσει. Είναι ωραία, και έκανα ό,τι μπορούσα για αυτούς τους ανθρώπους. Ναι. Και πολλές φορές, χωρίς να παίρνω χρήματα, τα έξοδά σου. Ναι. Και πήγαινα πάντοτε, ακόμα και στο Λονδίνο, που είναι εκεί ο Άγιος Παντελεήμονας, που κτίστηκε και με τη συμμετοχή τη δική μου, δηλαδή, που πήγαινα και τραγουδούσα στα Ιβέν, εκεί που για να μαζευτούν λεφτά, να κτιστεί αυτή η υπέροχη εκκλησία στο Χάρο, εκεί. Το θυμάμαι, το ξέρω. Ναι. Επίσης, έχει μετάσχει, μάλλον, σε αγώνες κατά των ναρκωτικών. Α. Γιατί το έχεις κάνει αυτό, το έχεις επιλέξει? Βλέπω εδώ πέρα ότι έχει μια αγωνιστική θέση στον αγώνα κατά των ναρκωτικών. Είχες κάτι σαν εμπειρία, δεν εννοώ για εσύ ότι έπαιρνε ναρκωτικά, εννοώ στο περιβάλλον σου ίσως κάτι που σε ερέθησε ή κάτι ήθελες να κάνεις? Ναι, υπήρχε κάτι το οποίο λυπήθηκα στη ζωή μου πάρα πολύ γι' αυτό. Ναι. Και επειδή ήταν άδικη μεταχείριση και η πολιτεία φταίει σε όλο αυτό το πράγμα, που δεν κυνήγησε τόσο πολύ, ακόμα και τ' άφησε, ακόμα και σήμερα, να μπαίνουν μέσα στα σχολεία. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Και κάποτε το έχω πει σε έναν σημαντικό άνθρωπο, του λέω, γιατί αφήνεις τους λαθρέμπρους έξω από τα σχολεία? Μα μου λέει, δεν έχεις δίκιο, είναι υπερβολή αυτό. Καθόλου υπερβολή. Και βέβαια δεν είναι. Εγώ το ζω, το βλέπω κανονικά. Ναι. Σε σχολεία, κάθε φορά περνάω. Του λέω, ευθύνεστε γι' αυτό. Υπάρχουν φωτογραφίες, υπάρχουν βίντεο. Φαίνεται καθαρά. Πάνε, πλησιάζουν τα παιδάκια έξω από τα κάγκελα και τους πουλάνε να πούμε τα. Και το χειρότερο, ο χειρότερος καρκίνος μέσα σε ένα σπίτι, ξέρεις ποιος είναι? Όταν το παιδί έχει μπλέξει με τα ναρκωτικά. Είχες εμπειρία τέτοια? Όχι. Ενώ προσωπική. Όχι. Ένα γεγονός. Στην οικογένειά μου, όχι. Όχι. Αλλά υπήρχαν πολύ κοντά μου πράγματα που έβλεπα. Όταν λες μετέχεις αγωνιστικά κατά του καρκίνου, κατά των ναρκωτικών, δηλαδή πώς, κάνεις συναυλίες, κάνεις εμφανίσεις, ναι, μιλάς? Και βέβαια, μιλάω, προσφέρομαι, τραγουδάω, πάω. Κάποτε πήγαινα και στη φυλακή και τραγουδούσαμε τον αείμνηστο Γιώργο Σταμάτη, υπουργό τότε του. Πήγαινε στη φυλακή, μου άρεσε αυτό που λες. Και ναι. Τραγούδα έχεις φυλακισμένος. Ναι. Θράκη. Ένα θέμα επίσης που την απασχολεί πάρα πολύ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτά τα θέματα. Διότι έχω ξεπεράσει, ξέρετε κάτι, το ξέρεις κι εσύ. Όταν ασχολείσαι με εθνικά θέματα, είτε αυτό λέγεται Θράκη, είτε λέγεται Σκόπια, είτε λέγεται Αιγαίο και Τούρκη κλπ. Το πρώτο που δήθεν κάποιοι αριστεροί κουλτουριάδες, μην πω τι, σου λένε «Α, εθνικιστής». Επειδή γι' αυτό δεν μπορούν να το πούν για μένα, γιατί είναι γνωστή η πολιτική μου θέση όλα αυτά τα χρόνια που είμαι δημοσιογράφος. Εγώ λοιπόν ασχολούμαι με τέτοια πατριωτικά θέματα και δεν θα πάψω να ασχολούμαι όσο ζω. Αυτό αν το ξέρουν αυτοί όλοι που τόσο εύκολα. Το ξέρεις και εσύ. Οι εκπομπές σου ήταν θησαυροί αυτές που έκανες. Τι λέτε, ρε. Εδώ πέρα κινδυνεύει η πατρίδα. Χθες είχα εδώ πέρα τον Θόδωρο του Κατσανέβο, που μου έδωσε νούμερα. Και μου είπε ότι. Φίλος μου είναι ο Θόδωρος. Ήδη μου λέει και σε 2-3 χρόνια το ένα στα δύο παιδιά στην Ελλάδα θα είναι μουσουλμάνοι. Και σε 10 χρόνια περίπου θα είναι περισσότεροι μουσουλμάνοι από ότι είναι οι Έλληνες. Δηλαδή φοβερά πράγματα. Και καθόμαστε τώρα και εμείς κουβεντιάζουμε αν πρέπει να ασχοληθούμε και με τους πρόσφυγες.
και βλέπουμε τα φωτάκια στη Βασιλική Σοφία και λέμε, α, δεν είναι ωραία αυτά τα φωτάκια, πρέπει να τα αλλάξουμε. Δηλαδή ασχολούμαστε με θέματα ανόητα όταν καίγεται μη ποτήρι. Λοιπόν, για πες μου, πώς έτσι έχεις ευαισθητοποιηθεί με το θέμα της Θράκης και γιατί? Η Θράκη είναι ελληνική γη. Η Θράκη, καλώς να είναι και οι άνθρωποι που ήρθαν και ζουν εκεί, και... Mm-hmm. αλλά είναι Ελλάδα. Και δεν θα έπρεπε να αφήνουμε να γίνονται πράγματα τα οποία δεν είναι αρεστά στο πολιτευμά μας και να μεσολαβούν άλλοι παράγοντες. Αυτό μας κακοφαίνεται. Δηλαδή, έτσι ξεκίνησαν όλες οι ιστορίες και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση. Δηλαδή, βρισκόμαστε σε μια μουσουλμανοποίηση της χώρας μας. Mm. Δηλαδή, πώς μπορεί να το δεχτεί κανείς αυτός και ποιοι είναι αυτοί οι πολιτικοί που δεχθήκανε να γίνει αυτό το πράγμα? Δεν ξέρανε. Mm. Εγώ ξέρω ότι μας πουλήσανε. Αυτό νιώθω μέσα μου. Ναι, σε καταλαβαίνω. Που θα υπήρχαν άλλες εναλλακτικές λύσεις, ακόμα και από τα μνημόνια που βάλανε. Γιατί τα βάλανε? Δεν υπήρχαν άλλες λύσεις να έχουμε? Επίσης, σε ίδια ενδιαφέρεση για το Κύπρο, για θέμα Κύπρου και κυπριακός ελληνισμός. Και στην Κύπρο τραγουδούσα πάρα πολύ. Και πριν από την εισβολή. Και σου είπα για το κοριτσάκι που πήρα με το που έγινε η εισβολή και κάθισε 8 χρόνια στο σπίτι μου. Διότι η Κύπρος είναι ελληνική. Δεν μπορώ να τη φανταστώ. Έστω και αν γίνει ανεξάρτητη, πάντα θα είναι ελληνική. Έτσι, μέσα στην ψυχή μας. Έτσι, μιλάνε ελληνικά, νιώθουν Έλληνες. Πήγαινε στην Κύπρο, πήγαινε Έλληνα στην Κύπρο και ο Κύπριος, ας πούμε, τον λάτρευε. Mm. Λέει, είναι Έλληνας, είναι Καλαμαράς. Η Καλαμαράς δεν είναι βρισιά. Είναι, μας είχαν για εμείς, ότι εμείς οι Έλληνες, οι Καλαμαράδες, ξέραμε περισσότερα γράμματα από αυτούς, γιατί ήταν οι άνθρωποι σαν να ήταν επαρχία. Ναι, η Καλαμαράς είναι ο γραφιάς. Ναι. Άστον, λέει, αυτός είναι Καλαμαράς. Δεν μας κάτι, επειδή τώρα μιλήσατε για το κοριτσάκι από την Κύπρο, ναι. Το 28 χρόνια. Ήταν οδυνηρό όταν έφυγε από κοντά στους γονείς. Χαθήκανε καταρχήν οι γονείς του. Από τα φιλιά Μόρφου. Τη λένε Ρένα Κωνσταντίνου. Mm. Έχει 4 παιδιά. Έζησε 4 μαζί. Παιδιά. Ναι. Σήμερα. Σήμερα. Και βγάζει επιστήμονες. Τι? Όχι, επικοινωνούμε. Αλλά θέλει να πάω στην Κύπρο. Θέλει να ειδωθούμε από κοντά. Ναι, είναι δυνατόν να έχεις 8 χρόνια στα παιδιά και μεγαλώσεις. Ναι. Έχω πάει κατ' επανάληψη στην Κύπρο, αλλά... Το μάθαινε μετά από πού πήγαινα, γιατί πήγαινα για 1-2 μέρες. Πήγα και τραγούδισα τραγούδια εκεί πέρα με τον Μοσχοβάκη, τον Αρίστο και τον Λούτσιο Σάβα. Και έμεινα για λίγο, δεν πήγαινα. Ή όταν πήγαινα και τραγουδούσα και με καλούσαν σαν τραγουδιστή, πήγαινα για 1 μέρα, τραγουδούσα στο Holiday Inn, στο Hilton. Και έφευγε στην επόμενη μέρα. Και έφευγε την επόμενη μέρα. Πού να καθίσω, ναι. Πάντως είναι. Έχω φάει ψωμί από την Κύπρο. Έχει φάει ψωμί. Μ' αρέσει που το λες. Έφαγα ψωμί και δεν το ξεχνάω ποτέ. Μ' αρέσει που το λες. Μ' αγάπησε η Κύπρος. Γιατί πολλοί δεν το λένε. Δεν λένε αυτό που λες. Έφαγα ψωμί από την Κύπρο, έφαγα ψωμί από τον Τάδε, από την Τάδε δουλειά κλπ. Έφαγα ψωμί από τον Μπλέσσα. Έφαγα ψωμί από τον Μουζάκη. Έφαγα ψωμί από τον Κατσαρό. Έφαγα ψωμί από τον Ιγνατιάδη. Έφαγα ψωμί και φραντζόλες ψωμί. Διότι αν δεν υπήρχαν αυτοί, πώς θα τραγουδούσα εγώ? Τι κάνεις τώρα, ρε Γιαννάκη? Είμαι συνταξιούχος. Δεν κάνεις τίποτα? Όχι, κάνω. Α. Τραγουδάω. Α, να σου πω πράγματα που... Για τους συνταξιούχους που μου λες, σημαίνει όχι, απόμαχος. Ναι, όχι, δεν είμαι απόμαχος. Υπάρχουν κάτι διάφορα πράγματα που γίνονται. Ας πούμε, ένας συγγραφέας, ονόματι Πότης Κατράκης, που έχει γράψει 300 βιβλία, mm-hmm. Με παρακάλεσε να τραγουδήσω 15-σύλλαβο τον εμφύλιο πόλεμο από την εποχή του Περικλέους. Τη μουσική αφήγηση έκανα εγώ και αυτός έκανε την μπρόζα. Ο ίδιος πάλι με έβαλε να τραγουδήσω για τον πόλεμο του 40-41 τη μουσική αφήγηση να κάνω εγώ. Mm. Δηλαδή, θέλω να σου πω, γίνανε μερικά πράγματα. Έκανα με τη Σάσα Μανέτα 2 τραγούδια καταπληκτικά.
Έκανα με τον Γιώργο τον Γκριμιζάκη τραγούδια καινούργια. Έχω γράψει καμία 45 τραγούδια από τότε που σταμάτησα. Χωρίς να τα επιδιώκω. Και εμφανίσετε διάφορα έτσι γραμμένη για μικρούς χώρους. Σε είδα προχθές που είχαμε την. Που σας τιμήσαμε. Τη βραδιά. Ναι, τους ρεπόρτερ. Υπάρχει ένα σύλλογο. Σύλλογος είναι. Ναι, ναι. Δεν είναι σύλλογος. Τι είναι, είναι ομάδα. Είναι μια ομάδα, είναι οι πρωτεργάτες της ελληνικής τηλεόρασης, μπράβο, όπου αναδειχθήκαμε όλοι από αυτούς. Τους σκηνοθέτες, τον Βιντιάδη, μπράβο, τον Βογιατζή, τον Γκαλούδη. Ναι, ναι. Είναι όλη μια ομάδα πρωτεργατών της τηλεόρασης, ναι, από παλιά της ΕΡΤ1 και η ΕΝΕΔ πιο παλιά κλπ. Ναι, ακριβώς. Οι οποίοι βασικά στήσανε την ελληνική τηλεόραση και μετά ήρθαν τα ίδια κανάλια. Αυτοί λοιπόν όλοι ήταν σκηνοθέτες, ο Μεγαλύτερος Βιντιάδης, ο Δημήτρης Γκαλούδης, ναι, 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 ναι. Διάφοροι πολύ. Παραγωγή τη ΕΝΕΔ. Οπερατέρ και λοιπά, ναι, ναι, ναι. Οι οποίοι έχουν το εξής πολύ ωραίο συνήθειο. Κάθε μήνα γίνεται. Κάθε μήνα, μια φορά το μήνα, την πρώτη Τρίτη εκάστοτε του μηνός. Κάθε πρώτη Τρίτη του κάθε μήνα καλούν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει περάσει από τα χέρια τους, από την τηλεόραση. Ναι. Την τελευταία φορά περάσαμε τρεις ρεπόρτερς. Ο Γιώργος Φιλιάνης. Δημαράς, Λιάννης Χαρταβέας, πήγαμε εκεί πέρα. Τι λοιπόν, ωραία που ήταν εκείνη η βραδιά. Ήταν και Λιάννης, τραγούδησε υπέροχα, μας δώσαν και μια ωραία πλακέτα. Χόρεψα εγώ το δικό μου ζεμπέκικο, ναι, περάσαμε, ναι, ναι, ωραία. Τώρα ετοιμάζεστε για κάτι άλλο. Ετοιμαζόμαστε να τιμήσουμε τη μεγαλύτερη ελληνική, από τις μεγαλύτερες ελληνικές φυσιογνωμίες στη μουσική, το Μίμη τον Μπλέσσα. Μπράβο, το αξίζει. Το αξίζει, γιατί αυτή που αξίζει, ο Μίμης μεγάλη προσωπικότητα. Και μετά έχετε τον. Τον Γιώργο τον Κατσαρό, τον επόμενο μήνα. Λοιπόν, εγώ πέρασα καλά. Εσείς δεν ξέρω τι κάνατε. Εγώ με τον Γιάννη πέρασα πάρα πολύ καλά. Πολύ γλυκά τα είπαμε, πολύ τρυφερός άνθρωπος. Λοιπόν, πριν τον αφήσω, θα μας πει εγώ με ένα τραγούδι του και σου μιλάω ειλικρινά. Σε εκτιμώ, σε αγαπώ και σου εύχομαι με την καρδιά μου το 2020 να σου φέρει ό,τι καλύτερο περιμένεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ να έχεις. Να έχεις μεγάλες επιτυχίες γιατί το αξίζεις και ξέρεις, έχεις κάνει πράγματα στις εκπομπές σου που έχουν. Ό,τι έχεις κάνει στις εκπομπές τις προηγούμενες βγαίνει τώρα. Το έχουμε πει. Τα ζούμε. Τα έχουμε πει. Πετρέλαια και τέτοια πράγματα. Ακριβώς. Λοιπόν, να τον αφήσουμε τον Γιάννη να μας πει το τραγουδάκι του. Εσείς θα μείνετε και κοντά μας μετά γιατί ακολουθεί μια άλλη προσωπικότητα δίπλα μου. Φεγγαριού κάποιο δάκρυ κυλά. Ο ουρανός γαλανός δεν γελά. Φεύγεις εσύ που τρελά μ' αγαπάς. Φεύγεις μακριά σ' άλλα μέρη να πας. Όπου κι αν πας, να θυμάσαι το γαλανό ουρανό. Το νερό τα μας παντότητα και της Αθήνας τα θηλυνά. Όπου κι αν πας τα θυμάσαι κάποιο δρομάκι μικρό. Σπιτάκι μικρό φτωχικό σαν όνειρο γλυκό. Αντίο κι εκεί που πας τα ξένα θυμίσου με και εμένα.
ούτα σε καρτερό. Ποιος ξέρει της θάλασσας τα μέρη που τα καυτά σε φέρει και ποιο καιρό θα βρει. Η μέρα χωρίς τελειωμό μακριά σου θα είναι και θα έχω μονάχο καημό το δειλινό. Αντίο και εκεί που πας τα ξένα θυμίσουμε και εμένα που θα σε καρτερώ. Αντίο, αντίο. Έχω ακούσει κάποιες γυναίκες να το λένε μάγο της ομορφιάς ή εν πάση περιπτώσει έναν άνθρωπο με μαγικά χέρια που ομορφαίνει τις γυναίκες. Βεβαίως με επεμβάσεις στο πρόσωπό τους. Και το ξέρουμε όλοι μας εδώ και χρόνια ότι ο κύριος Ανδρέας Φουστάνος, καλησπέρα κύριε Φουστάνο. Καλησπέρα. Είναι ο γιατρός, είναι ο πλαστικός γιατρός που τα χέρια του έχουν περάσει πιο γνωστά σε Ελληνίδες. Και είναι αυτό που λέμε, τις ομορφαίνει. Τις κάνει διαφορετικές. Και θέλω να το κουβεντιάσουμε αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά μερικές φορές βλέπω φίλες μου, οι οποίες έχω να τους δω 3 χρόνια, ξαφνικά τις βλέπω και είναι άλλοι άνθρωποι, δηλαδή πανέμορφες, φρέσκες, ωραίες κλπ. Τι έγινε, ρε παιδιά, περάσαμε τα χέρια του Φουστάνου, τα χέρια του Φουστάνου, από τα χέρια του Φουστάνου, και να λοιπόν που είμαστε εδώ τώρα για να τα πούμε. Συνήθως, ποιες σας ζητάνε να παρέμβετε για να. Από ποιες ηλικίες, γιατί έχω δει και πολύ νέες κοπέλες να έρχονται να ζητάνε βοήθεια. Βασικά να μην υπερβάλλουμε ότι τις κάνουμε. Τις αλλάζεις. Να μιλάμε στο ελληνικό. Βεβαίως. Εσύ, Ανδρέα, τις αλλάζεις τώρα. Τι κάνεις το σεμνό. Όχι, δεν είναι θέμα σε πρώτη. Είναι θέμα το τι προσφέρει σε μια γυναίκα. Γιατί καμιά φορά. Μα όταν τις αλλάζεις τη μύτη, όταν τις αλλάζεις εδώ πέρα το πρόσωπο. Διορθώνοντας μια ατέλεια, να το πούμε έτσι. Ευγενικά. Ευγενικά. Τις αλλάζει τη ζωή πολλές φορές. Ναι. Συνήθως σε ποια ηλικία σου έρχονται. Και εξαρτάται το πρόβλημα, έτσι. Ναι. Αν είναι τώρα να διορθώσει ένα χαρακτηριστικό μύτη ή κάτι τέτοιο, θα έρθει σε νεαρή ηλικία, δηλαδή μετά την εφηβεία. Αργότερα, μετά τα 50. Αν ενδιαφέρεται για την αντιγύρανσή της, για τη βοήθεια να μην χαλάσει το πρόσωπο με τη γύρανση, θα έρθει μετά τα 50. Ναι. Πάντως, είναι πολύ ευαίσθητη η παρέμβαση που κάνετε εσείς οι πλαστικοί, γιατί μπορεί να γίνει και λάθος, μπορεί να γίνουν και παραμορφώσεις φοβερές. Έχω δει περιπτώσεις στην τηλεόραση, έχουν κάτι εκπομπές που δείχνουν πώς μπορεί να παραμορφωθεί μια γυναίκα από ένα λάθος χειρισμό. Κοίταξε, οι παραμορφώσεις δεν είναι από λάθος χειρισμό, είναι από λάθος τρόπο που διαλέγει για να βοηθήσει ο πλαστικός χειρουργός. Συνήθως όλες αυτές οι παραμορφώσεις είναι από χρήση υλικών. Δεν είναι από μια επέμβαση η οποία δεν πήγε καλά. Είναι χρήση υλικών, τα οποία υλικά αντιδρούν περίεργα όταν τα βάζεις μέσα στον οργανισμό και αυτό μπορεί να προκαλέσει αυτού του είδους τις παραμορφώσεις. Και βέβαια όταν τα χρησιμοποιεί και κανένας ασίδωτα χωρίς να προσέχει ποιότητες, ποσότητες κτλ. Ο κ. Φουστάνος που γεννήθηκε στην Αθήνα πήγε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών με μετεκπαίδευση στην πλαστική χειρουργική στη Βραζιλία. Πότε άρχισε να ασκήσει το επάγγελμα? Εδώ στην Ελλάδα το 1986. Ήταν ήδη η πλαστική χειρουργική διαδεδομένη? Όχι. Αυτό ήθελα να σου πω, ότι όχι. Έρχεσαι σε μια εποχή που ακόμη οι πλαστικές. Έκανα μια επιλογή τότε, ας πούμε, να μπω σε αυτή την ειδικότητα με ένα ρίσκο. Ρίσκο, βέβαια. Γιατί ήταν άγνωστη. Άμπραβο. Ναι. Ρίσκο που είναι. Ρίσκο του πώς θα εξελισσόταν. Ναι, αλλά τελικά απέβη θετικό. Ναι.
ίσως το είδα, το προείδα, αλλά εντάξει, γιατί πάντα υπάρχει. Είσαι από τους πρώτους που άνοιξαν τον δρόμο αυτό. Ναι, ναι, ναι. Εδώ στην Ελλάδα άνοιξα ένα δρόμο που βοήθησε πολύ κόσμο μετά. Και έχει γιατρούς δηλαδή. Επίσης, ένα από τα στοιχεία του κυρίου Φουστάνου είναι ότι πάντοτε είχε δίπλα του ωραίες γυναίκες ή παντρευόταν ωραίες γυναίκες. Τι ρόλο έπαιξαν οι γυναίκες στη ζωή σου, πέραν το ότι ήταν πελάτησές σου και... Το ξεχωρίζουμε αυτό. Αυτό το ξεχωρίζουμε, άλλη ιστορία. Εκεί βγάζουμε λεφτά. Εκεί βγάζουμε λεφτά. Νομίζω μεγάλο. Μεγάλο ρόλο. Οι πιο γνωστές γυναίκες είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Εντάξει, μην ονοματίσουμε. Αρχίσουμε να λέμε ονόματα, θα χαθούμε στη... Όχι μόνο αυτό, αλλά εντάξει, μην κάνουμε διαχωρισμό. Αλλά έπαιξαν ρόλο γιατί περνάω καλά μαζί τους, μου αρέσει να είμαι μαζί τους και έτσι νομίζω ότι στη ζωή μου έχουν επιδράσει θετικά. Τώρα είσαι παντρεμένος? Όχι. 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 Αποφάσισες να μείνεις μόνος? Εντάξει. Έχει παντρευτεί δύο φορές γι' αυτό. Δύο φορές είναι, εντάξει. Φτάνουν, αρκετές είναι. Θα μου πει, έχω παντρευτεί τρεις. Έχω άλλη μία δηλαδή, έτσι. Έχει λοιπόν με την. Έχει από τον πρώτο σου γάμο μία κόρη, την Ιζαμπέλα. Έχω δύο κόρες. Έχω δύο κόρες, την Ιζαμπέλα. Την Ιζαμπέλα από τον πρώτο γάμο και την Αντριάννα από το δεύτερο. Ναι, δεν μου την Αντριάννα. Τι κάνουν τώρα, η Αντριάννα τι κάνει? Η Αντριάννα σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο Φιλολογία. Φιλολογία. Καμία σχέση με πλαστική χειρουργία. Καμία σχέση, δεν πήγε καμία στη σχέση με, δεν... με τραγούδι, διότι η μάνα της Νατάστα και λοιπά, δεν πήρε τίποτα. Η Ιζαμπέλα. Η Ιζαμπέλα ασχολείται με... Τώρα, με τον άντρα της μαζί, με εκδόσεις, με τέτοια πράγματα. Κάνουν εκδόσεις. Ναι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Συνηθίζει να έχει διάφορα ωραία κατοικίδια. Είχε μια μαϊμού, είχε παπαγάλο. Παπαγάλους αρκετούς. Παπαγάλους αρκετούς, Έχουν περάσει. Γιατί οι παπαγάλους? Γιατί μ' αρέσανε πάντα οι παπαγάλοι. Ήτανε... Μπορούσε να μιλήσεις μαζί τους? Καλά, δεν μιλάς μαζί τους. Απλώς έχουνε μία, πιστεύω έχουνε μία νοημοσύνη. Πιο υψηλή από τα άλλα ζώα. Μιμούνται. Μιμούνται βέβαια. Ναι. Τώρα έχω έναν, ας πούμε, ο οποίος έχει ένα λεξιλόγιο φοβερό. Πόσες λέξεις? Πολλές. Ό,τι ακούει το επαναλαμβάνει. Το επαναλαμβάνει. Δηλαδή μπορεί να σε ακούει να μιλάς στο τηλέφωνο και να αρχίσει να λέει τι. Επίσης ασχολείται και με τη μαγειρική ο κ. Φουστάνος. Δεν σας κάνει μόνο όμορφες κούκλες. Μαγειρική, ναι. Μαγειρική, σου αρέσει. Ναι. Και εμένα. Δεν ξέρω αυτό, ίσως γιατί θέλω να το φτιάχνω όπως θέλω εγώ, ξέρω, ναι, κάπως ναι, έτσι ναι. προκύπτει. Έχει υπόψη ότι είναι και πολύ αφροδισιακό το να ετοιμάζεις ένα ωραίο φαγητό για να έρχεται σπίτι σου η κοπέλα και να της έχεις τρώσει ένα ωραίο. Εξαρτάται, αν τρώει κάνει δίαιτα. σωστό. τι σε κάνει ευτυχισμένο πλέον? Τα έχεις κάνει σχεδόν όλα, έχεις κάνει την πορεία σου, την καριέρα σου. Έχεις φορτώσει πολύ. Τώρα πια, που δεν είσαι βέβαια στην απόσταση, είσαι στο πικ σου, τι σε κάνει ευτυχισμένο? Τι να με κάνει ευτυχισμένο? Ευτυχισμένο με κάνει να βλέπω γύρω μου καλά πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή... Βλέπεις καλά πράγματα ή βλέπεις σκοτάδι? Εντάξει, βλέπω. Δεν είμαι απαισιόδοξος άνθρωπος, ούτε... πεσημιστής, ας πούμε. Μ' αρέσει να βλέπω την καλή πλευρά της ζωής. Αλλά προσπαθώ να αποφεύγω, όπως λέω, τις κακουχίες πλέον. Mm-hmm. Την εμπειρία την έχεις. Ναι. Θέλω, ας πούμε, η ζωή να είναι όσο το δυνατόν πιο ευχάριστη. Ναι. Όσο το δυνατόν. Γιατί αυτό δεν μπορείς να το κοντρολάρεις. Δεν γίνεται. 100%. Μόνο να είναι ευχάριστη. Έτσι. Αλλά με κάνει να βλέπω δίπλα μου ευτυχισμένους ανθρώπους. Mm-hmm. Αυτό με κάνει ευτυχισμένο. Δηλαδή δεν μπορώ να βλέπω ανθρώπους... Μιζέρια. Ναι, με μιζέρια, ναι. Αυτή την εποχή της κρίσης, το επάγγελμά σου προφανώς βλήθηκε. Δεν υπήρξε επάγγελμα που δεν βλήθηκε. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε ότι βλήθηκε ή επανήλθε στην κανονικότητα. Μπράβο.
Μπράβο. Διότι για μένα η κρίση μας επανέφερε σε μια κανονικότητα που είχαμε ξεφύγει. Μπράβο, σε αυτό συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή είχαμε απλώσει το χέρι μας παραπάνω από εκεί πέρα που Μπράβο, φτάνει. Που λέμε. Ναι. Περάσαμε μια φάση όπου ήμασταν σε μια υπερβολή σε σχέση ακόμα και με τις πιο πλούσιες και προηγμένες χώρες. Και πιστεύω ότι αυτό μας έφερε σε μια ισορροπία. Δηλαδή ήρθαμε στα προ του πάρτι, γιατί έγινε ένα πάρτι, έτσι, στα προ του πάρτι δεδομένα. Αυτό που κάνεις στις... Το κάνουν και άντρες. Νομίζω ότι και οι άντρες ήταν τη βοήθειά σου. Ναι, βέβαια. Εντάξει. Δεν ήταν μόνο γυναίκες. Σήμερα οι άντρες. Κυρίως γυναίκες. Ναι, αλλά οι άντρες έχουν μπει πλέον. Εντάξει, ενδιαφέρονται για την εμφάνισή τους. Και αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι ένας άντρας πλέον, ακόμα και σε ηλικία προχωρημένη, είναι δραστήριος. Και καμιά φορά τον προδίδει η εμφάνιση. Θέλει να την διορθώσει για να. Εμένα έχει θα, μια καλύτερη... Σωστά. Εμένα τι θα μου διορθώσεις για να γίνει ωραίος? Εσύ ήσουν πάντα ωραίος. Οπότε... Τώρα καταλαβαίνω τι κάνω. Αρμέγω, εκμεύω, κομπλιμέντα. Άλλωστε το λένε αυτό. Δεν είναι δικιά μου μόνο θέση. Να σε καλώ, ευχαριστώ πολύ. αλλάζει η ψυχολογία των ανθρώπων όταν έρθουν και περάσουν από σένα από τα χέρια τους και ξαφνικά δουν ότι είναι κάτι διαφορετικό? Ναι, αλλάζει, αλλάζει. Πώς το καλύτερο? Είναι στην ουσία μια ψυχική ανάταση. Mm-hmm. Γιατί πιστεύω ότι ο άνθρωπος με τον καθρέφτη καμιά φορά έχει πρόβλημα. Δεν μου λες... Κοιτιέται και λέει, α, θα ήθελα, ξέρω εγώ... Σωστά. Ναι. Δεν μου λες, δεν είναι επικίνδυνα μερικά πράγματα στις παρεμβάσεις, εάν δεν γίνουν όπως είπες πριν από λίγο, με προσοχή και με... Δηλαδή, επικίνδυνα είναι... αλλάζουμε τη φύση ουσιαστικά. Δηλαδή, όχι, δεν αλλάζουμε τη φύση. Για αυτό είναι λάθος, ναι, η άποψη, αλλάζουμε τη φύση. Επαναφέρουμε κάτι που έχει χαλάσει. Μάλιστα. Στην ουσία, κατάλαβα. Εγώ δεν είμαι αυτού του όρου αισθητική χειρουργική τώρα. Δεν υπάρχει αισθητική χειρουργική. Δεν παίρνεις κάτι... άσχημο να το κάνεις όμορφο στην ουσία. Το επαναφέρεις από κάτι που έχει χαλάσει. Mm-hmm. Είναι reconstruction. Είναι επανόρθωση. Δηλαδή, αν παίρνεις ένα πρόσωπο το οποίο έχει παραμορφωθεί εντός εισαγωγικών από την πτώση της γύρανσης και το επαναφέρεις στη θέση του, επανόρθωση είναι. Ναι. Άρα δεν κάνεις μία, δεν αλλάζεις. Κατάλαβα. Πάρε, το ότι το κάνεις χειρουργικά, εντάξει, είναι ένα τραύμα, έτσι, αλλά είναι τραύμα ελεγχόμενο. Τώρα, αν προσέχεις, αν είσαι σωστός, αν ξέρεις την ανατομία του ανθρώπου, αν έχεις μελετήσει όλο αυτό το σύστημα και ξέρεις πώς θα το διαχειριστείς, δεν θα γίνουν λάθη. Θέλει προσοχή σε όλα τα πράγματα και ένα αεροπλάνο να οδηγείς, άμα δεν ξέρεις να το οδηγείς, θα το ρίξεις. Συνήθως από τα χέρια σου πώς περνάνε το μήνα, ας πούμε? Δεν πάει έτσι με το μήνα ή αυτό, γιατί και εξαρτάται πόσες δουλεύεις, ναι, και τα λοιπά. Ναι, ναι. Πάντα να ξέρουν, γιατί ακούγονται όπου κάνει επέμβαση. Μια επέμβαση, ειδικά ένα πρόσωπο, ας πούμε, είναι μια επέμβαση που κάνει τις 3 ώρες. 3 ώρες είναι η επέμβαση. Χειρουργικό χρόνο, έτσι. Για πιάσει έναν άνθρωπο, να το φτάσεις στο χειρουργείο, να ξεκινήσεις, να κάνεις 3 ώρες κτλ. Θα φας τουλάχιστον 4, ίσως και παραπάνω καμιά φορά. Πόσες μπορείς να κάνεις τη μέρα? Έτσι. Σωστά. Ακούγατε, λέει, πόβο κάνει 10 την ημέρα. Δεν γίνονται. Αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα. Είναι αλήθεια αυτό που λέγεται ότι ο πλαστικός χειρούργος είναι ο γιατρός μόνο για τους πλούσιους, θα τους πούμε λεφτά? Όχι βέβαια. Όχι. Όχι βέβαια. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Άλλωστε, εντάξει, δεν είναι μόνο κάτι που το θέλει ένας άνθρωπος που έχει χρήματα. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν αυτή την, αν θέλεις... επιθυμία. Όχι μόνο επιθυμία, ανάγκη. Ανάγκη. Έτσι. Τώρα αυτό είναι θέμα δικό σου το πώς θα το διαχειριστείς. Mm-hmm. Θα πεις, εγώ, ξέρεις, θέλω τόσα χρήματα... και κάνω μόνο πλουσίους, ας πούμε, τώρα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
Άλλωστε, αν το κάνεις αυτό, δεν θα χειρουργείς. Γιατί πώς είναι οι πλούσιοι. Πλέον. Πάντα. Πάντα ήταν το 5%. Πώς είναι. Όλο αυτό το διάστημα που περάσαμε, γιατί έτσι με φίλους το κουβεντιάζω, όλο αυτό το διάστημα που περάσαμε, πώς κατάφερες και το πέρασες εσύ. Το διάστημα. Το διάστημα της κρίσης. Είμαι άνθρωπος που προσαρμόζομαι σε κάθε... Ναι. Δηλαδή με το που είδα τις αλλαγές, προσαρμόστηκα στις καινούριες καταστάσεις. Μα αν δεν το κάνεις αυτό, έχεις χάσει το παιχνίδι. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορεί να λες εγώ πηγαίνω με τις παροπίδες εκεί, αυτό που έχω, που θέλω και δεν κοιτάς γύρω σου τι γίνεται. Άρα πρέπει να προσαρμοστείς. Δύσκολη προσαρμογή. Δύσκολη. Ίσως επειδή εγώ σπούδασα στη Βραζιλία και όταν πήγα στη Βραζιλία το 82, η Βραζιλία πέρναγε τέτοιες καταστάσεις, οικονομικές κρίσεις κτλ. Και είδα εκεί τους ανθρώπους πώς τα αντιμετωπίζαν και είδα ότι όλα τα πράγματα και κρίσεις πολύ χειρότερες από τη δικιά μας, έτσι, μιλάμε τότε. Υπήρχε εποχή που ο πληθωρισμός εκεί έτρεχε με χίλια... Γιατί πήγες στην Βραζιλία και σπούδασες και όχι στη Γαλλία, στην Αμερική? Α, γιατί τότε καταρχήν έχω ρίζες από εκεί. Α, ναι. Ναι, η μητέρα μου ήταν γεννημένη, είναι Βραζιλιανή υπηκός. Α, η μητέρα σου Βραζιλιάνα. Η μητέρα σου Βραζιλιάνα. Βραζιλιάνα υπηκός, όχι από Έλληνα πατέρα και Σουηδοδανή μητέρα. Μάλιστα. Ήταν ένα μπέρδεμα. Αλλά είχε γεννηθεί εκεί, είχαν σχέσεις με τη χώρα, είχαμε φιλίες με ανθρώπους κτλ. Οπότε ναι. Εκεί ήταν. Και βρήκα βολικά ότι υπήρχε ένα συγκεκριμένο κέντρο τότε που ήταν καθηγητής ο Πιταγκή, που ήταν ένας από τους πιο πεπειραμένους, να το πούμε, και πρωτοπόρους στην πλαστική. Και είχε και καλό κέντρο για να εκπαιδευτείς. Οπότε αυτό με οδήγησε. Τελείωσε εδώ την ιατρική σχολή. Την ιατρική τέλειωσα εδώ, τέλειωσα χειρουργική εδώ. Μπράβο. Ήταν γενική χειρουργική. Χειρουργική πρώτα. Και μετά πήγες εκεί. Πόσο, 2 χρόνια ήταν στη Βραζιλία? Όχι. Πόσο? Έκατσα 4. 4 χρόνια. Και μετά ήρθες εδώ πέρα και ξεκίνησες. Ναι. Δύσκολα στην αρχή ή εύκολα τα πράγματα? Εντάξει, καθαρχή έχει τις δυσκολίες. Ποια εποχή ήταν αυτή? Ήταν το 1986. 86. Ιανουάριο του 86 ξεκίνησα εδώ. Είχε γίνει αλλαγή, οι αλλαγές είχαν γίνει, ήταν... Εντάξει, ήταν μια εποχή που νομίζω που η Ελλάδα έκανε μια πορεία ανωδική τότε. Ναι. Γύρισα, ξεκίνησα να εργάζομαι. Έτυχε να χειρουργήσω τότε τη γυναίκα του τότε πρωθυπουργού, τη Μαργαρίτα την Παπανδρέου. Α, τη Μαργαρίτα. Η οποία ήρθε, με βρήκε και κάναμε μια επέμβαση. Αυτή το διέδωσε. Όλα αυτά ήταν θετικά για να προχωρήσει η δουλειά. Διότι πάντα όταν υπάρχει μια εξωστρέφεια, τα πράγματα προχωράνε. Η Μαργαρίτα τότε ήταν από τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έκρυψε ούτε πήγε και το είπε. Παρασύρει πολλές. Όχι, δεν είναι όλες οι Αμερικάνες. Ναι, είναι, πιστεύω. Εγώ όμως δύσκολα ακούω μια γυναίκα να λέει ότι ξέρεις κάτι, πήγε και έκανε αυτή την επέμβαση ή μου άλλαξε, με τράβηξαν. Δύσκολα ακούω γυναίκα να το λέει. Ναι. Συμφωνείς. Πρέπει να είναι πολύ... Προχώ, που λένε. Όχι μόνο προχωρημένη. Να τα έχει βρει με τον εαυτό της. Μπράβο. Εντάξει, να έχει αποδεχθεί τα πάντα. Μπαίνουμε σε μια καινούργια χρονιά, μπήκαμε σε μια καινούργια χρονιά. Τι ελπίζεις, τι περιμένεις? Καλά, δεν περιμένω θαύματα. Δεν περιμένω θαύματα. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να υπάρξει μία καλυτέρευση της οικονομίας, γιατί δεν πιστεύω ότι εμείς τα ρυθμίζουμε αυτά. Είναι, από αλλού έρχονται οι εντολές και από αλλού έχουμε πλέον την καθοδήγηση και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να χειριζόμαστε τα οικονομικά μας. Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα μας για να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Ναι, δεν θα δούμε
κάτι καλύτερο. Θαύματα, ούτε θα δούμε εποχές. Έτσι, εκείνες οι είπαμε εποχές... ότι γυρίσαμε στην κανονικότητα. Εκείνος ήταν ο χρυσούς αιώνας του Περικλέους. Πάει, τέλειωσε. Αλήθεια, Αντρέα, ξέρεις μια ιστορία που λέει την εξής, ότι ο Ροκφέλερ, ο μεγάλος Ροκφέλερ, κάποια στιγμή σταμάτησε στον δρόμο για να γυαλίσει τα παπούτσια του ένας λουστράκος. Και την ώρα που του γυάλιζε το παπούτσι, του Ροκφέλερ, τον ρωτάει ο λουστράκος, ο Ροκφέλερ, αφεντικό, με τη μετοχή τη τάδε και τη τάδε, πώς τη βλέπεις τη δουλειά, πού θα πάει? Τον ρώταγε ο Λούστος για τις μετοχές που έπαιζε στο χρηματιστήριο του Αμερικάνικου. Την ίδια μέρα λέει ο Ροκφέλερ και τα πούλησε όλα. Γιατί σου λέει, για να παίζει ο Λούστος χρηματιστήριο, θα πει ότι είμαστε σε άρρωστη. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι δεν έγινε και εδώ. Έτσι αυτό. Έτσι δεν έγινε. Το ζήσαμε. Όσοι το ζήσαμε, το γνωρίζουμε αυτό. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι ακόμα που νομίζουν ότι θα επανέλθει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ούτε μία στο δισεκατομμύριο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ήταν κάτι το οποίο ήταν εκτός κάθε. Γι' αυτό και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Λογική. Δεν υπήρχε λογική. Λοιπόν, για το 2020, τι περιμένεις, τι ονειρεύεσαι εσύ προσωπικά, σαν Αντρέας, όχι σαν πατρίδα, σαν Ελλάδα. Έχεις όνειρο για το 2020. Βασικά θέλω να έχουμε την υγεία μας. Την υγεία μας. Επειδή μεγαλώνουμε σιγά σιγά και βλέπω γύρω μου. Να σου πω κάτι, να γελάσουμε πάλι. Μέχρι τα 30, όταν βλέπω φίλους συνεργάτες, μέχρι τα 30, τι θέλεις να έχω λεφτά, να... δεν έχω ποτέ τη λέξη υγεία. Έτσι. Μετά τα 50, όποτε ρωτήσω, το πρώτο που θέλω είναι η υγεία μου. Εννοείται. Γιατί, μα το βλέπεις γύρω σου. Βλέπεις φίλους τώρα, ακούσουν φίλους, γνωστούς, ο Τάδε έφυγε, ο Τάδε έτσι, ο Τάδε... Ναι, να πάρει το διάλογο, να πάρει γάμο το, να πάρει το διάλογο. Okay. Ναι. Να είμαστε καλά που λένε. Να είμαστε καλά και θα είμαστε καλά και σου εύχομαι. Και επειδή έχει αλλάξει και ο μέσος όρος ζωής και θα ζήσουμε πολύ περισσότερα χρόνια, έτσι. Πάει. Λοιπόν, να είσαι καλά και να έχεις υγεία καταρχήν. Επίσης, επίσης. Και να είμαστε καλά και να τα ξαναλέμε έτσι φίλια και ωραία και να γελάμε. Ευχαριστώ πολύ. We'll be right back.